Καλώς όρισε στην ζώνη υψηλού κινδύνου και πάμε χωρίς καθυστέρηση να δούμε τις κυριότερες φάσεις από τους χθεσινούς αγώνες. Εδώ βλέπουμε τον Γιάννη αντίον του Marcus Smart. Αυτό είναι ένα belly to belly suplex. Ο Smart, σαν τζουντόκα, έχει επηρεάσει την αίσθηση ισορροπίας του Γιάννη. Αν ήμασταν σε ηλιονομαϊκή πάλι, αυτό μάλλον θα ήταν πτώση. Αλλά επειδή είμαστε σε cuts, βλέπουμε cuts αυτήν τη στιγμή. Αυτό είναι ένα καλό transition για να ανέβει στα σκηνιά. Μετά ο Smart να κάνει ένα frog splash, δεν ξέρω τι μπορεί για το. Για το 1-2-3. Περνάμε στην Φιλαδέλφια. Εδώ πέρα βλέπουμε τον Embiid ενάντια στον Cat. Αυτό είναι ένα eye poke. Πολλοί πρωταθλητές, σαν τον Hulk Hogan, κάνουν το eye poke. Και όπως θα σου πούνε αυτοί, άμα δεν βρεις κάποιο μπελά, if you can get away with it, κάντο. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Στη συνέχεια όμως βλέπουμε εδώ πέρα ότι γίνεται handicap. Ο αγώνας γίνεται 2 εναντίον ενός. Έχει μπει και ο Simmons μέσα σε αυτό εδώ πέρα το handicap tag team match. Και με το STFU θα καταφέρει να κάνει τον cut να χάσει, να παραδοθεί, give up, να κάνει tap. Και βλέπουμε εδώ πέρα, μάλλον στο Royal Rumble θα δούμε αυτόν εδώ πέρα τον αγώνα, έχει αρχίσει το promotion εδώ πέρα. Να στείλουμε λίγο να δω ποιος είναι στο τηλέφωνο. Ζώνη υψηλού κινδυνού, λέγεται παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα, ο Λευτέρης είμαι από το Βοτογράφον. Επειδή δεν έχω χρόνο, είμαι εδώ πέρα με τον Νικόλα και τη Μελίνα, θα παίξουμε μονόπολη σε λίγο. Να τα πω από τη δικιά σου εκπομπή, αν δεν έχει πρόβλημα. Λοιπόν, χάσαμε μια διαφορά 20 πόντων. Ναι, τη χάσαμε γιατί δεν μπορέσαμε στην τρίτη κυρίως περίοδο να πετύχουμε τρίποντα. Ήταν καλά τρίποντα, δεν ήταν δηλαδή ότι ήταν κάτι ιδιαίτερο η άμυνα των Celtics. Ταυτόχρονα ο Smart και ο Tatum άρχισαν μετά να είναι πολύ εύστοχοι, οπότε το γυρίσανε. Δυστυχώς η άμυνά μας, δεν είχαμε δηλαδή τάπες, κλεψίματα να κάνουμε εμείς fast break. Αντιθέτως, ναι, πετύχαν πολλούς περισσότερους πόντους οι Celtics στον εφοδιασμό. Τώρα, δεν με ενοχλεί η επίθεση, με ενοχλεί η άμυνα, αλλά αυτό που με ενοχλεί είναι ότι δεν βλέπουμε τον Sterling Brown. Σε αντίθεση με τον DJ και τον Dante, ο Sterling Brown δεν έχει συμβόλαιο για τον χρόνο, οπότε νομίζω θα παίξει καλύτερα, έτσι, άμα τον βάλει μέσα ο Μιχάλης. Τώρα, δεν ξέρω τι θα δούμε σαν αντίπαλο του Γιάννη για τον Μάιο, αλλά σίγουρα έχουμε τα δύο κολόπεδα στην Φιλαδέλφια, έχουμε καθόν εδώ πέρα τον Virtuoso του Floppin στην Βοστόνη. Η αντίδραση μέχρι στιγμής του Γιάννη είναι ψύχρεμη, αξιοθαύμαστη. Είναι θετικό ότι η ομάδα έχει τη δύναμη να κερδίσει και τους διαιτητές αλλά και αυτούς τους θεατρίνους και τους παλαιστές. Ακόμα βάζοντας την μπάλα έτσι μέσα. Ναι, βάζοντας την μπάλα μέσα στο διχταμπέστο ιδάκι. Πώς το λέγεται εδώ πέρα, μέσα στο καλάθι. Μέσα στο καλάθι. Αυτά τώρα, αν θα τα καταφέρει όχι η ομάδα, δεν είναι σίγουρο, αλλά ελπίζουμε να τα καταφέρει. Για τον αντίπαλο του Γιάννη που λες εδώ στο Μάιο, αυτό είναι για WrestleMania, έτσι. Για τα playoff λέω. Okay. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, φίλε. Εντάξει, μιλήσαμε λίγο και για μπάσκετ εδώ πέρα. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή που θα είναι αφιερωμένη στην αγαπημένη μας Bucky Lids. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο παραμένουμε. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο παραμένουμε εδώ, στην ζώνη υψηλού κινδύνου. Woo! Είναι η ζώνη του ψηλού κινδύνου.